Είχαμε σήμερα μια συνεργασία με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και τους συνεργάτες του. Επιβεβαιώθηκε η άψογη σχέση που υπάρχει και συνεργασία από την αρχή της πανδημίας. Η σχέση αυτή έφερε αυτά τα αποτελέσματα που υπήρχαν μέχρι τώρα για την Κρήτη. Μιλήσαμε για όλα τα δεδομένα που υπάρχουν για την Κρήτη, για τις μονάδες προσδίδας ηλικιωμένων που είναι στο πρόγραμμα να γίνουν έλεγχοι, γιατί οι μονάδες αυτές είναι μια προτεραιότητα για να μην έχουν κρούσματα και να μην γίνει ό,τι έγινε στον υπόλοιπο κόσμο. Μιλήσαμε για τη συνεργασία με τις μονάδες, τις κινητές μονάδες και πού μπορούν να κάνουν τα δείγματα. Και μιλήσαμε και για τα μέτρα τα οποία πάρθηκαν από σήμερα που ισχύουν, για τα περιοριστικά μέτρα στο Ηράκλειο, που ισχύουν από σήμερα για τις επόμενες 15 μέρες. Και όπως ακούσατε και προηγουμένως, τα μέτρα αυτά δεν είχαν να κάνουν μόνο με το αριθμό των κρουσμάτων, έχουν να κάνουν με το επιδημιολογικό φορτίο, σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες που παρακολουθούσαν οι εμπειρογνώμονες. Και έχουν να κάνουν με την ιχνηλάτηση, με τις επαφές, τις στενές επαφές υψηλού κινδύνου, με τις μετακινήσεις. Και γι' αυτό το λόγο λήφθησαν αυτά τα μέτρα. Ο στόχος είναι τα μέτρα αυτά να εφαρμοστούν, γιατί αυτή είναι η δύναμή μας και με τα μέτρα, την εφαρμογή των μέτρων αυτών θα μπορέσουμε να βγούμε πάλι νικητές, να μειώσουμε το φορτίο και έτσι να φύγουν τα μέτρα και από το Ηράκλειο και από την υπόλοιπη Κρήτη και να γυρίσουμε στην κανονικότητα. Το Ηράκλειο αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14 μονάδες προσδίδας ηλικιωμένων. Δεν υπάρχει κανένα κρούσμα ούτε στο Ηράκλειο ούτε στην υπόλοιπη Κρήτη μέχρι σήμερα. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες από την αρχή της πανδημίας και οδηγίες και εκπαίδευση και έχει υπάρξει και αυτή, έχει συσταθεί και η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων με την συνεργασία της Ένωσης της Περιφέρειας, που κάναμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα στους εργαζόμενους των μονάδων προσδίδας ηλικιωμένων. Οι κινητές μονάδες ήδη πηγαίνουν και έχουν πάρει δείγματα από τους εργαζόμενους και από τους ωφελούμενους αυτές τις μονάδες. Και μέχρι τώρα είμαστε ευτυχείς που δεν υπάρχει κάποιο κρούσμα σε καμιά μονάδα ηλικιωμένων στην Κρήτη.